Η Κρήτη μπροστάρει στην ευρωπαϊκή αναγέννηση. Αυτή η φράση σηματοδοτεί και την προεκλογική εκστρατεία του ποταμιού με φόντο τις ευρωεκλογές, καθώς ο επικεφαλής του Σταύρος Θεοδωράκης σήμερα βρέθηκε στο Ηράκλειο, θέτοντας τις βάσεις για τις προτάσεις του για τις ευρωεκλογές. Σε όλα αυτά το ποτάμι εκφράζεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Συνεχίζει την προσπάθεια που έχει κάνει ο Γιώργος Γραμματικάκης και ο Μίλτος ο Κύρκος στην Ευρώπη. Σε ερώτηση για το κάλεσμα για μια ενιαία κεντροαριστερά, ο Σταύρος Θεοδωράκης απάντησε ότι το ποτάμι έχει και λόγο, έχει και ρόλο. Το ποτάμι από την ίδρυσή του συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις αν έχουν στόχο να αλλάξουν κάτι στη χώρα. Άρα προφανώς συμμετέχουμε σε μια συζήτηση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις για τα σημαντικά ζητήματα. Εάν εννοείται ότι το ποτάμι συμμετέχει σε μια προσπάθεια είτε του κυρίου Τσίπρα είτε του κυρίου Μητσοτάκη να καταλάβει τον χώρο του κέντρου, εκεί δεν συμμετέχουμε. Παράλληλα, ο Σταύρος Θεοδωράκης παρουσίασε και δύο υποψήφιους ευρωβουλευτές από την Κρήτη, την 30χρονη Μαρία Δαμανάκη δικηγόρο και τον Κωνσταντίνο Καλαφατάκη, γιατρό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Η τιμή που μου κάνει σήμερα ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι πολύ μεγάλη και το ίδιο μεγάλη είναι και η ευθύνη να εκπροσωπήσω την πολιτική μου οικογένεια, το ποτάμι, στις ευρωεκλογές. Ένα κόμμα το οποίο θεωρώ και όχι μόνο εγώ ότι έφερε νέους όρους στο κοινωνικό διάλογο και άφησε και ζωτικό χώρο έκφραση σε νέους ανθρώπους όπως εγώ και ο Κωνσταντίνος. Τα προηγούμενα 10 χρόνια ασχολούμουν ενεργά και πολύ έντονα με την φιλατελική έρευνα στο κομμάτι των κλινικών νευροεπιστημών και ήμουνα πάντα από τους ανθρώπους που από πολύ μικρός πίστευε ότι ο τρόπος να προσεγγίζεις την πολιτική και να είσαι χρήσιμος στην πολιτική, είναι εάν διαπνέεσαι από, από τις ίδιες αρχές τις οποίες ακολουθείς και στην επιστήμη. Και πολύ χαίρομαι για τη σημερινή στιγμή, γιατί οι δύο νέοι άνθρωποι, εξαιρετικοί ως ήθος, καταξίωση αλλά και πορεία στη ζωή, ενώνονται με το ποτάμι.